Εδώ και αρκετά χρόνια το μνημείο εκπέμπει σήμα κινδύνου με τις δρογμές ολοένα να μεγαλώνουν. Ο λόγος για τα αιτικά τείχη κατά μήκος Ζουκός Μποφόρ με την κατάσταση στο μνημείο να επιδεινώνεται με τα χρόνια. Λόγω του μεγάλου ύψους της χρηματοδότησης μοιράστηκε η δαπάνη σε δύο σκέλη. Το ένα κομμάτι, το ευθύγραμμο τμήμα, κορτίνα μπέμπο που λέμε, χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το δεύτερο κομμάτι, που είναι ο προμαχώνας Αβιονάρα, χρηματοδοτείται από, πάλι από το ΕΣΠΑ, αλλά από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το σχέδιο, το ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε το έργο στερέωσης και αποκατάστασης των τειχών κατά μήκος Ζουκός Μποφόρ. Οι παρεμβάσεις αφορούν το ευθύγραμμο τμήμα Μπέμπο Αγίου Φραγκίσκου και το καμπύλο τμήμα μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αναδείχθηκε ανάδοχος και αναμένεται η εγκατάστασή του, δήλωσε η Βασιλική Σιθιακάκη. Από όσο γνωρίζω από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, γιατί μιλάμε για διεθνείς διαγωνισμούς. Έχει αναδειχθεί ανάδοχος στα έργα και αναμένεται η εγκατάστασή του. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, το οποίο έχει υποστεί βλάβες που οφείλονται σε αυξημένες οθήσεις των γεών στη λιθοδομή. Ένα σκέλος είναι να κατασκευαστούν φρεατοπάσαλοι, σε στοιχεία φρεατοπασάλων, η οποία θα συγκρατεί τα εσωτερικά πρανή, το χώμα δηλαδή μέσα από τη λιθοπένδυση. Αλλά το άλλο σκέλος που μάλλον θα προηγηθεί στην εκτέλεση είναι η στερέωση της ίδιας της λιθεπένδυσης. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που θα τρέξουν και στο προμαχώνα Σαμπιονάρα και όχι μόνο. Έχουμε ένα υποέργο, την αποκατάσταση της ΤΟΑΣ και της πύλης Σαμπιονάρα, το οποίο έχει ξεκινήσει και εκτελείται ήδη. Είναι σε διαδικασία εκτέλεση. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις και σε σχέση με το έργο της αποκατάστασης του παραθαλάσσιου αιτικού τείχους από Κούλε μέχρι και τον κόλπο του Δερματά. Ο Δήμος Ηρακλείου πήρε από το Υπουργείο Πολιτισμού την έγκριση, υπέβαλε στο ΕΣΠΑ και θα εκτελέσει με την επίβλεψη τη δική μας και της εφορίας εναλλείων το έργο αποκατάστασης του παράκτιου μετόπου, που ήταν πολύ κρίσιμο. Όπως ξέρετε, έχει πολύ σοβαρές ζημιές.